Γεια σας παιδιά, εγώ Ρομπόχη και την κατεβή και στο σημερινό βίντεο στο πρώτο επεισόδιο της νέας μου σειράς γιατί που θα εξηγώ διάφορα πράγματα και θα δούμε την ελοποίηση τους. Κάτσε τα κανονικά μας commentaries. Σήμερα θα μιλήσουμε γιατί το Minecraft δεν μίστηκε στο PlayStation 3 για, μετά την έκδοση 1.13 διάπτυτα Aquatic μαζί με τις υπόλοιπες νεότερες συσκευές του. Ας ξεκινήσω. Καταρχάς, ας πάμε λίγο πιο πίσω. Το Minecraft το PlayStation 3, γνωστός και ως Minecraft Legacy Console Edition, περιγράφεται νόμιμο μια ένωση μεταξύ των μεγάλων άλλων συσκευών της εποχής, όπως το Xbox One. Όπως το Xbox One, νομίζω ότι αυτό συνεχίζει ακόμα να λειτουργεί κανονικά το Minecraft. Ή μάλλον συνεχίζεται και μετά το Xbox Live και το Xbox 360, που είναι όλο πιο πιθανό. Ξεκίνησε στα μέσα του 2011 ως λειτουργία της Mojang για τις μεγαλύτερες συσκευές περίοδου PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Xbox One, Nintendo 3DS και Nintendo Wii, χωρίς είσοδο του PlayStation 4 μέχρι να κάνει κανονικά release, ή του Nintendo Switch και φυσικά των PCs που περισσότεροι παίζουμε σήμερα, Minecraft Bedrock Edition ή τα Java. Φυσικά ήταν μια περίοδος που το Minecraft ήταν πια, ας πούμε, πεθαμένο. Είχε χάσει αρκετούς players, YouTubers βαρέθηκαν πιο τώρα. Χθήθηκε και μόνο έβγαζε χάλια από τις, όπως την 1.9, The Combat Update, 1.10, The Frostburn Update, 1.11 και 1.12 Update, δηλαδή το Wonderful Colors. Από εκεί πέρα την ιστορία μας. Μιλάμε, ήταν 2017 ακόμα και το Minecraft ζοριζόταν με μικρές updates, τα οποία βάλουν απλά τα χάς, κουβουτελαντ mansions, polar bears, τα λάμα. Δηλαδή πολύ βαρετό ότι κάτι νέο να μας δοκιμάσει, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνετε. Όμως, η 1.13 θα έβγαινε σε λίγο καιρό και θα άλλαζε πάρα πολλά στον κόσμο του Minecraft και θα έφερνε πολύ κόσμο πίσω στο τέλειο παιχνίδι. Αλλά όμως, ποια ήταν η κατάσταση τότε στα γραφεία της Mojang? Βγήκε μια νέα ιδέα, επειδή οι νεότερες κονσόλες τώρα πια δεν μπορούσαν πια να μένουν πίσω στην εκδόση της Console Edition, δηλαδή να είναι στην ίδια πλατφόρμα με κονσόλες οι οποίες δεν χρειαζόντουσαν πια γιατί είχαν παλιώσει. Παράλληλα, να πούμε την αλήθεια, για όσους νομίζουν το PlayStation 3 δεν είναι πολύ παλιό, φυσικά είναι. Το PlayStation 3 έκανε release στις 11 Νοεμβρίου του 2006, ενώ το PlayStation 4 έκανε release στις 15 Νοεμβρίου του 2013. Καταλαβαίνετε διαφορά εδώ, γιατί από ό,τι το PlayStation 3 αυτή τη χρονιά κλείνει 10 χρόνια από την ύπαρξή του, ενώ το PlayStation 3 το PlayStation 3 έχει σχεδόν κλείσει 20 χρόνια από το release του. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι αυτή η διαφορά. Βέβαια, μέσα και τα διάρκεια προτού του μεγάλου update βγαίνει από τη Mojang στο Minecon 2017 το Better Together update για τις συσκευές μόνο του PlayStation 4, Xbox Live, Nintendo Switch και PC, μαζί με τους συντρόφους τους στο Minecraft Pocket Edition, το οποίο κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2010 για τα Android, τα iPhones και φυσικά τα Windows Tablets, τα οποία δεν τρέχουν Minecraft Java. Ήταν ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος για το Minecraft. Μια νέα αρχή για το game. Οπότε όταν όλο και αυτό κυκλοφόρησε με τα τρέλες, όλοι ήταν χαρούμενοι. Αλλά έλειπε ένα πράγμα. Δεν αναβαθμίστηκαν τις συγκεκριμένα συσκευές. Όμως η μόνη που δεν αναβαθμίστηκε ήταν το PlayStation 4. Η Mojang είπε πως το Minecraft στο PlayStation 4 θα αναβαθμιζόταν στον επόμενο καιρό. Μέχρι τότε θα ήταν μέρος της Minecraft Console Edition. Αλλά δεν θα συνέχιζε να παίρνει κλασικά τα updates. Όμως αναβαθμίστηκε εν τέλει το 2017 κατευθείαν με την έκδοση 1.17 Caves and Cliffs Part 1. Οπότε αυτή ήταν μια νέα αρχή. Αλλά φυσικά έχουμε ακόμα την απορία. Γιατί οι υπόλοιπες συσκευές να μην αναβαθμιστούν, γιατί να μείνουν τόσο πίσω? Αυτό είναι και όλο το νέο το βίντεο. Όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεο, το PlayStation 4, ενώ το 3, ήταν σχεδόν 2017, μιλούμε, 11 χρονών. Το PS3 ήταν τουλάχιστον 3 φορές έως 5 μικρότερο από αυτό. 2013 PlayStation 4, 2006 PlayStation 3.
Δεν παίρνει διαφορά. Όταν μιλάμε για 2017, το κείμενο βαθμίστηκε και είπα και όλος λάθος πριν. 2020, δηλαδή 2019 να βαθμίσω το παιχνίδι με την 1,17. Λέω την άνω τώρα γιατί ξέρω να τη λέω. Buzzy Bees Update, τέλος πάντων. Buzzy Bees Update, αυτό είναι σωστά. Buzzy Bees Update. Δεν θυμώ το πολύ γιατί είναι τέτοιο πολύ μικρά update. Θα μιλήσουμε σε άλλο βίντεο μάλλον για φίλοι. Τέλος πάντων. Αν καταλαβαίνετε διαφορά. Το PlayStation 3 είχε σχεδόν ήταν έτοιμο να βγει από το launch του. Μέχρι το 2011 ακόμα έβγαιναν παιχνίδια. Μάλλον έως και το 2015 μπορεί να ήταν και η τελευταία χρονιά που η Sony νοιάστηκε για το PS3. Η οποία κιόλας είναι και η δημιουργή του και developers της σειράς του PlayStation. Αλλά την πρώτη κυκλοφόρησε το 1995 το PlayStation 1. Οπότε ήταν λογικό το γερασμένη συσκευή όπως όλες και οι υπόλοιπες. Γύρω σου, που ήταν με διαφορά μερικών χρόνων, είτε πιο μπροστά είτε πιο πίσω. Τέλος πάντων, αν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like και εγγραφή και τα λέμε.